Σε τηλεοπτική εκπομπή στο CNN Turk εμφανίστηκε ξανά ο σύμβολος του Ερντογάν Μεσούτ Χακί Τζασίν, όπου είχε αντιπαράθεση με τον απόστρατο Τούρκο αντιπτέραρχο Ερντογάν Καρακούς για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εισβάλλουν τουρκικές δυνάμεις στη Θράκη. Αρχικά, ο Καρακούς υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις στην Αλεξανδρούπολη δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση πολέμου. Η Αμερικανική συσσόρευση δεν είναι σημαντική, ούτε και οι δυνάμεις είναι σημαντικές. Εκεί η Αμερική με κάποιο τρόπο δημιουργεί μια στρατιωτική θέση για να μας μπλοκάρει, ώστε οι χερσαίες δυνάμεις μας να μην πραγματοποιήσουν επιχείρηση. Δείτε πώς το κάνει. Τώρα έχει εγκατασταθεί ήδη τόσο στο λιμάνι, όσο και σε συγκεκριμένα σημεία της Αλεξανδρούπολης. Ενώ αυτή τη στιγμή εγκαθιστάθηκε στο στρατόπεδο Γιαννούλη, δήλωσε ο Καρακούς. Στη συνέχεια, ο Καρακούς υποστήριξε ότι λόγω του ορεινού εδάφους στον Εύρο θα πρέπει σε μια ενδεχόμενη εισβολή ο τουρκικός στρατός να περάσει υποχρεωτικά από σημείο που είναι εγκατεστημένες αμερικανικές δυνάμεις. Αφού περάσει τον ποταμό Εύρο, υπάρχει μια επίπεδη περιοχή, ενώ το σύνολο της περιοχής βόρεια της πόλης που αποκαλούν Αλεξανδρούπολη είναι πλήρως ορεινό και δασώδες. Δεν είναι κατάλληλη περιοχή για επιχείρηση τεθωρακισμένων μονάδων. Γι' αυτό θα είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε από τα μέρη που έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί, είπε με τον Τζασίν να παρεμβαίνει, υποστηρίζοντας ότι εναλλακτικά ο τουρκικός στρατός μπορεί να μπει μέσω Βουλγαρίας και να αποκόψει τις ελληνικές γραμμές. Αυτό που δεν του έχουν πει τόσο του Τζασίν όσο και του Καρακούς, και ως MSHD οφείλουμε να τους το τονίσουμε, εφόσον μπήκαμε σε υποθετικούς πολεμικούς διαλόγους, είναι ότι την ώρα που θα παλεύουν οι Τούρκοι να ξεπεράσουν τις γραμμές άμυνάς μας ή θα προσπαθούν να μπουν μέσω Βουλγαρίας, το Δέλτα Σώμα Στρατού θα περνάει από το Δεδημότυχο προς Κεσάν και από Καραγάτς σε Αδριανούπολη. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ τις νέες ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στο site μας nemeshd.gr.